ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο Καθολικός Επίσκοπος Πατέρας Πέτρος δεν μπορεί να έρθει γιατί είναι στην Κάριτα σήμερα. Εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Δημοτικής του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Κυρία Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης, η Γιαθούλα είναι πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις μας και την ευχαριστούμε. Φίλοι Πρόεδροι, φίλε Προπρόεδρε του Συλλόγου μας, φίλοι και μέλη λοιπόν Συλλόγων, αγαπητά μας μέλη, φίλοι του Συλλόγου μας, καλώς ήρθατε στην απόψινή μας εκδήλωση. Με αφορμή τη συνάντησή μας για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας, θέλω να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου μας κατά το παρελθόν έτος, που πιστεύω θα είναι ανάλογες και για φέτος, για να μην μακρηγορώ. Στις 12 πρώτου συγκεντρωθήκαμε πάλι εδώ στον Ερμή για την εκδήλωση της κοπής της πίτας μας, την εκδήλωση Λάμπνιαν με την παρουσία τους μουσική από το Λύκειο Ελληνίδων. Σε έχω πει και εδώ σήμερα. Που είναι κοντά μας σε πολλές εκδηλώσεις, ενώ η πίτα στα γλυκά ήταν φτιαγμένα από τα μέλη μας, όπως και αυτά που θα έρθουν μετά είναι πάλι από τα μέλη μας. Στις 17 Δευτέρου συμμετείχαμε στην οικονομική συνδρομή με τρόφιμα στο τηλεμαραθώνιο που διοργάνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Αιγαίων με προεξέρχοντα το μέλλον μας Μπάμπη Κουλούρα για την ενίσχυση των συμμοπλήτων της Κεφαλινίας. Στις 22 Δευτέρου πραγματοποιήθηκε συναισθήρια στο μελόν μας στο Πέτρινο. Στις 5 Τρίτου παρακολουθήσαμε τις γιορτές της μητέρας και ενισχύσαμε οικονομικά τον Εμίλιο Θημαρίτη μετά τους απέρα της γιορτής πάλι από το Σύλλογο Τσάνων Σύρου, φυσικά Μπάμπης Κουλούρας. Στις 26 Τετάρτου επισκεφτήκαμε την έκθεση για την ιστορία του παλιού αρθροτροφείου που φιλοξένησε και μικρασιά τις πρόσφυγες, στην οποία ξεναγηθήκαμε από τον αρχαιολόγο κ. Ζόρζο. Η έκθεση διαρκεί ως και σήμερα στον χώρο του στρατοπέδου. Για όσους έχουν διαβάσει το προλόγιο του δασκάλου Ζαχαρία Δρόσου, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τις επόμενες μήνες ο Σύλλογος μας καταπιάστηκε με φιλανθρωπικές και κοινωνικές δράσεις. Μετά από πρόταση μελών μας, στις 18 Πέμπτου κάναμε γεύμα στους τροφίμους του γεωργομείου εκεί Παντελήμωνα. Στις 9 Αύγουστου στο γεωργομείο Άγιο Ιωάννη στα Τάλαντα, 12 Εβδόμου στο εισηχαστήριο της Ελπίδος και στα 3 ιδρύματα φαγητά και τα γλυκά ήταν σπιτικά φτιαγμένοι από τα μέλη μας. Στις 23 Αυγούστου ο Σύλλογός μας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και τη βοήθεια του Λυκείου Ελληνίδων, που συμμετείχε με πολυμελές χορευτικό τμήμα, αναβίωσε για τρίτη συνεχή φορά το έθιμο του Αφμανού και του Κλείδωνα και ανάψαμε φωτιές στις γειτονιές, φυσικά του συνοικισμού. Έγινε το μνημείο μας, μετά ακολούθησαν ενδέσματα και αναψυκτικά. Στις 7-9 κάναμε το συνάπτυμα στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών. Πάντα ο πατήρ Κωνσταντίνος μας βοηθάει. Ακολούθησε κέρδημα στην ορική αίθουσα και την ίδια μέρα το βράδυ πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση με παραδοσιακά και σμενέκα τραγούδια από το μέλλον μας Χρυσούλα και Χαγιόγλου και την απόδειμη κομπανία στο κατάμεστο θέατρο Απόλλων. Στις 14-9, στην επέτειο τη μικρασιατική καταστροφή, πραγματοποιήθηκε τοξολογία από την Περιφέρεια του Αιγαίου πάλι στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών. Εκ μέρους του Συλλόγου εκπώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας η ταμεία μας Βασιλική Σαμανίου. Και μετά φυσικά καταθέθηκε στεφάνι στο μνημείο μας, τον συνοικισμό. Στις 21 Δεκάτου προσφέραμε γεύμα στους τροφίμους του Αγίου Παντελήμωνα, πάλι με σπιτικά φαγητά και τραγούδησαμε μαζί τα κάλαντα και ήταν μια έκπληξη για τους τροφίμους. Τέλος, στις 28 Δεκάτου, τελευταία Κυριακή του χρόνου, μοιράσαμε τις παραδοσιακές αγροκρεμμύδες που θα δείτε ακόμη και στα τραπέζια σας και εδώ υπάρχουν. Έξω από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών και στις γειτονιές. Τέλος, τον Δεκέμβριο, κυκλοφόρησε το ημερολόγιο με θέμα τη Σμύρνη. Υπάρχουν ακόμη μερικά λίγα αντίτυπα και θα διαβάσετε μέσα για τους συντελεστές ποιοι το έφτιαξαν και είναι αρκετά καλό για να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά κυρίως από τα σχόλια που ακούω από γύρω-γύρω. Φυσικά, ο Σύλλογος μας συμμετείχε στις εθνικές επετείους, καταθέτοντας στεφάνι στο Μνημείο Μικρασιατικής Μνήμης στην Πλατεία Συνοικισμού μαζί με τα παιδιά του Έθνου Δημοτικού Σχολείου, τόσο την 24 Μαρτίου
όσο και την 27η Οκτωβρίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λύκειο Ελληνίδων που λαμπρύνει για τη σημερινή μας εκδήλωση, τα μέλη μας για την αγάπη προς το Σύλλογο που αποδεικνύονται έπρεπε με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές μας και ιδιαίτερα στη σημερινή, καθώς όλα αυτά τα γλυκίσματα και οι πίτες που θα φάτε μετά και τα μεζεδάκια είναι κατασκευασμένα από τα μέλη μας, ακόμη μια φίλη μα προσέφερε μεζεδάκια, η οποία δεν ανοίξουμε κρασιάτες, αλλά από αγάπη προς το Σύλλογο, αναγνωρίζοντας το μεράκι μας. Ελπίδα, σε ευχαριστούμε. Ακολουθούντας τα βήματα του προηγούμενου Συμβουλίου μας, προχωρούμε και εξελισσόμεθα. Περιμένουμε με χαρά από όλους τις ιδέες και τις προτάσεις για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Γιατί ο Σύλλογος δεν είμαι εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο, είμαστε όλοι. Χριστούγεννα πρώτη γεννά, πρώτη γιορτή του χρόνου. Η κατέβητε μάθεται, τώρα Χριστός γεννιέται. Γεννιέται κι ανατρέπεται στο μελί και στο γάλα. Το μελί των υπαρχοντές, το γάλα οι αφεντάρες. Και το μελί στο ποτανό, δώσω στα παλικάρια. Για να τα πιούν, να έχουμε και του χρόνου. Αφέντη μου, αφέντακι μου, εφτά φορές αφέντη. Αφέντη μου, στήμα, παιδιά, σκλήσει καντήλα, αφέντη. Αν βάλεις λάδι και κερί, φέγγει στην αφέντια σου. Από τα παράδειγμα σου, φέγγει στη γειτονιά σου. Αν βάλεις και περισσότερα, φέγγει στον κόσμο.